Είναι οι μόνοι που μπορούν αυτές τις ημέρες να λαμβάνουν χρήματα και όμως ο φόβος για κούρεμα καταθέσεων είναι τέτοιος που τους έχει οδηγήσει στην επιλογή να ζητούν από τους συνεργάτες τους στο εξωτερικό να μην τους καταθέτουν ούτε ένα ευρώ. Οι εξαγωγοί και από την Κρήτη μπορεί να εκτελούν κανονικά τις παραγγελίες από τις αγορές του εξωτερικού, ωστόσο όταν έρθει η ώρα της πληρωμής, μάλλον ζητούν από τους συνεργάτες τους να μην τους καταβάλουν τα ποσά που τους οφείλουν, αφού σε ένα ενδεχόμενο κούρεμα καταθέσεων, ίσως μια διαφορετική πρακτική θα σήμαινε ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα για τις επιχειρήσεις τους. Καμψία επιπρόσθετη στο κομμάτι της ρευστότητας που ήδη οι εξαγωγείς φοβούνται και αδειάζουν και τα ταμεία τους. Ενώ υπάρχει δυνατότητα να έχουμε εισρωή χρημάτων από το εξωτερικό με εμβάσματα δηλαδή, δεν τολμούμε να το κάνουμε αυτό, διότι φοβόμαστε το κούρεμα. Πού θα πάει η κατάσταση δεν το γνωρίζουμε δυστυχώς, οπότε είμαστε σε αναμονή. Δημιουργεί προβλήματα διότι δεν μπορούμε να κάνουμε εύκολα τις προμήθειες σε πρώτες ύλες. Προσπαθούμε από την εσωτερική αγορά. Στο βαθμό που τα καταφέρουμε, αυτό κάνουμε. Εξίσου μεγάλη είναι και η αγωνία των ξενοδόχων που αντιμετωπίζουν με την ίδια πρακτική τους συνεργάτες τους, τους tour operators και κυρίως εκείνους με τους οποίους έχουν την εμπιστοσύνη να το πράξουν. Για δωμάτια και παροχές υπηρεσιών που έχουν διαθέσει ή πρόκειται να διαθέσουν, δεν ζητούν χρήματα, αλλά περισσότερο χρόνο. Με στόχο η κατάθεση των χρημάτων να γίνει με μεγαλύτερη ασφάλεια και εφόσον τα σενάρια περί κουρέματος έχουν δείξει κατά πόσο έχουν ισχύ ή όχι. Ιδίως όταν πρόκειται σε αξιόπιστους πελάτες, άρα όταν υπάρχουν περιπτώσεις που γνωρίζουν ότι δεν κινδυνεύουν να χάσουν τα χρήματά τους, προτιμούν να καθυστερήσουν να βγουν τα λεφτά του στο λογαριασμό τους, εσώτου ξεκαθαριστεί η κατάσταση. Δεν είναι μια διευρυμένη πρακτική και ούτε είναι κάτι το οποίο έχει κάποια νομική ή λογική βάση, απλά δείχνει την ανησυχία που υπάρχει στην αγορά. Το 80% των ξενοδοχείων πηγαίνονται από το εξωτερικό. Οπότε οι περισσότεροι ξενοδόχοι έχουν σταματήσει τα ταξιδιωτικά γραφεία να στέλνουν χρήματα λογαριασμός. Έχει να κάνει καθαρά το πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Δεν υπάρχει έτσι μια συγκροτημένη, θα έλεγα, άποψη πάνω στο θέμα αυτό και καθένας δρά αναλόγως αυτό που βλέπει και αυτά που μπορεί να εκτιμήσει. Μεγάλη βαρύτητα στην υπογραφή συμφωνίας με τους δανειστές δίνουν οι επιχειρηματίες, που ωστόσο διευκρινίζουν ότι και με την υπογραφή συμφωνίας πάντως, η ομαλοποίηση της οικονομίας και της λειτουργίας των τραπεζών που έχουν υποστεί βαθιές, όπως τόνισαν, πληγές, θα δείξει ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Σίγουρα το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα είναι βαθιά πληγωμένο και θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο να ανακάμψει και ελπίζουμε να ανακάμψει χωρίς προβλήματα που θα επηρεάσουν την επιχειρηματικότητα.